Νέα αναστολή λειτουργία των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών προκαλεί ανησυχία στην Ουάσιγκτον. Το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία για την ανανέωση τη χρηματοδότηση που απαιτείται και έτσι η κυβέρνηση ενημέρωσε του δημοσίου υπαλλήλου ότι λόγω τη διακοπή τη χρηματοδότηση η λειτουργία των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών θα ανασταλεί. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που αναστέλλεται εν μέρη η λειτουργία υπηρεσιών του Ομοσπονδιακού Κράτους μέσα σε 3 εβδομάδες, μετά την αποτυχία του Αμερικανικού Κοινοβουλίου να εγκρίνει σχέδιο νόμου βάσει συμβιβασμού στον οποίο είχαν καταλήξει οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί. Η πρώτη παράλυση του δημόσιου τομέα στις ΗΠΑ είχε σημειωθεί την 20η Ιανουαρίου και διήρκεσε 3 ημέρες. Για να αποφευχθεί το shutdown, η πρόταση νόμου που προέβλεπε τη χρηματοδότηση του κράτους μέχρι το 2019 θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί ως τα μεσάνυχτα από τη Γερουσία, τη Βούλη των Αντιπροσώπων και να είχε σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προς επικύρωση.